Ο Βασίλης Κουντής μου έλεγε ότι ο Κώστας Πολίτης μοιάζει στον James Stewart. Ισχύει. Στον James Stewart. Το είχατε συζητήσει ποτέ. Δεν το είχαμε συζητήσει ποτέ, όχι, όχι. Έτσι μου λέγε πάντα. Όχι. Μου λέει ο coach είναι σαν τον James Stewart. Όχι. Λέω πρέπει να είναι λίγο πιο όμορφος ο coach. Ναι, να λέμε και την αλήθεια. Είναι λίγο πιο, ήταν λίγο πιο όμορφος. Θυμάμαι προχώσαστε εδώ, σε αυτό το ήταν μαγαζί. Αγαπημένο μέρος για τον Κώστα. Πολύ αγαπημένο. Όταν λέγαμε να φάμε, λέμε γαρμπί. Ερχόμαστε συχνά με τον Βασιλακόπουλο. Το θυμάμαι αυτό. Τσακωνόντουσα συνέχεια. Για τα πολιτικά. Ναι. Για τα πολιτικά. Είχα έρθει σε ένα τραπέζι και είχα φύγει. Λέω, συγγνώμη, λέω, σας εύχομαι και για την ηλικία σας και για την ιδιότητά σας, αλλά φεύγω. Πλακωνόντουσα άγρια. Αυτό δεν είναι τίποτε. Δηλαδή για αυτούς ήταν παιχνίδι. Στην αρχή, όταν τους πρωτογνώρισα, γιατί εγώ είμαι η δεύτερη σύζυγός του, όταν τους φοβήθηκα. Λέω, τι γίνεται. Μαλώνουν στα αλήθεια, αλλά δεν είναι ποτέ στα αλήθεια. Πώς είναι αυτά τα 4 χρόνια, πώς περάσαν αυτά τα 4 χρόνια. Δύσκολα. Είναι σαν να μην έχει φύγει, ειλικρινά. Πιστεύω ότι δεν έχει φύγει. Κάπως έτσι το ξεπέρασα, όσο και αν σου φαίνεται αστείο. Νομίζω ότι έχει πάει ένα ταξίδι χωρίς να περιμένω να γυρίσει. Αλλά είναι σε ένα ταξίδι. Ανατρίγιασα. Ναι. Έτσι το έχω ξεπεράσει. Τι είναι αυτό που σας λείπει περισσότερο? Είναι αυτό που λέτε, εντάξει, ότι γέμιζε το χώρο, αλλά μια συνήθεια που σας λείπει πραγματικά? Η φωνή του που μου φώναζε, Μάρθα, Μάρθα. Αυτό ήταν συνέχεια. Και το τηλέφωνο. Με έπαιρνε τηλέφωνο 20 φορές την ημέρα. Ναι. Για το οτιδήποτε. Για το οτιδήποτε. Του είχατε πει κάποια στιγμή να κόψει το τσιγάρο? Προσπάθησα πάρα πολύ για να κόψω το τσιγάρο. Το θυμάμαι πάντα με ένα τσιγάρο στο στόμα. Δηλαδή... Έκανα τα πάντα για να κόψω το τσιγάρο, το έκοψε. Τα κατάφερε, το έκοψε, αλλά δεν μπορείς να φανταστείς και που δεν έχω, τον έχω πάει για να το κόψει. Κάποιες στιγμές κάπνισε στην τουαλέτα, άνοιγε το παράθυρο, εγώ το ήξερα, αλλά επειδή ήξερα ότι θα καπνίσει αυτό το ένα το τσιγάρο, τον άφηνε, έκανα ότι δεν καταλάβαινα. Στο Ευρωμπάσκετ τι κάνατε εσείς? Στο Ευρωμπάσκετ δεν το γνώριζα. Ναι, αυτό λέω, τι κάνατε? Δεν ήμουν στην Ελλάδα. Α, δεν είστε στην Ελλάδα, δεν το είχατε παρακολουθήσει? Δεν το είχα παρακολουθήσει, δεν γνώριζα καν τι συνέβαινε. Γύρισα κάποια στιγμή, γιατί είχα πάει μια κρουαζιέρα, γυρίζω κάποια στιγμή και μου λένε εδώ γίνεται χαμός, στο μπάσκετ και κερδίζουμε. Εγώ τίποτα. Ούτε και με ενδιέφερε, ούτε και δεν το ξέρατε καν τον Κώστα Πολίτη? Όχι, καθόλου. Και όταν τον συνάντησα για πρώτη φορά, δεν τον γνώρισα, δεν ήξερα ποιος ήταν, ρώτησα ποιος είναι. Με άλλους παίκτες ή προπονητές είχε σχέσεις? Δηλαδή με τους ανθρώπους που είχε κατακτήσει το πρωτάθλημα, τους παίκτες, είχε κάποιες σχέσεις με τον Γιαννάκη, τον Φασούλα, τον Γκάλη? Με τον Γκάλη ξέρεις πολύ καλά ότι δεν υπήρχαν σχέσεις. Ξέρω, ναι. Και ήταν και από τις δύο πλευρές. Με όλους τους άλλους είχε σχέσεις, όχι οικογενειακού επίπεδου, αλλά φυσικά μιλούσαν στο τηλέφωνο. Ναι. Γιατί έλεγε ο Φασούλας πάντα, λέει, εγώ νιώθω όταν πάει 14 Ιουνίου ότι γιορτάζουν τα ξαδέρφια μου, γιορτάζουν τα αδέρφια μου. Ναι. Είναι μια οικογενειακή μα γιορτή. Όλοι οι παίκτες γιορτάζουν, όλοι, ναι, ναι. Όλοι. Πάτε για τον Γκάλη τώρα. Εκεί τα πράγματα, ξέρετε, υπάρχουν δύο πλευρές. Είναι η πλευρά του coach και είναι η πλευρά του Γκάλη. Σας είχε μιλήσει για αυτή την ιστορία? Ναι, μου έχει μιλήσει, γιατί ήταν για το παράπονό του. Και... Είχε παράπονο γι' αυτό, ε? Φυσικά και είχε παράπονο. Γιατί? Γιατί ο Γκάλης θεώρησε ότι ο Κώστας το έκοψε το μπάσκετ. Όχι. Του Γκάλη δεν του το έκοψε ο Κώστας το μπάσκετ. Του Γκάλη του το έκοψε το μπάσκετ η ηλικία του. Ναι. Θα μου πείτε ποια είμαι εγώ που μπορώ να το πω αυτό. Βάσει των δεδομένων, και αν εσείς που είσαστε μπασκετικοί πρέπει να το ξέρετε καλύτερα, ότι το πρόβλημα ήταν η ηλικία του και όχι ο Κώστας. Ναι, αυτό που λέτε φαντάζομαι ότι είναι και η άποψη του coach, ήταν και η άποψη του coach, αλλά γιατί να το είχε παράπονο, επειδή κύλησε μετά η καριέρα του έτσι, δηλαδή ότι είχε το στίγμα ότι έκοψε το μπάσκετ στον Γκάλη όπως είχε γραφτεί, αυτό ήταν το παράπονο του? Όχι, ή επειδή χάλασε και τις σχέσεις του? Ότι... Ήταν το παράπονο του για τη συμπεριφορά του Γκάλη. Για τη συμπεριφορά του Γκάλη. Ναι, αλλά ο Γκάλης έκοψε τον μπάσκετ μετά. Να σου πω κάτι. Να σου πω τώρα, ναι, το... η λεπτομέρεια όλων αυτών. Όταν ο Κώστας πήγε στον
ανέλαβε την εθνική, είχε δύο παίκτες, δεν ξέρω μπασκετικά. Ναι. Είχε δύο παίκτες που μπορούσε να τους βάλει μπροστά. Ο ένας ήταν ο Γιαννάκης και ο άλλος ήταν ο Γκάλης. Ο Κώστας θεώρησε, γιατί και οι δύο παίζανε στην ίδια θέση. Σχεδόν. Λοιπόν, ο Κώστας θεώρησε ότι ο Γκάλης έπρεπε να μπει μπροστά. Τον είδε. Κάτι που δεν είχε καταλάβει κάποιος άλλος. Άρα ο Γκάλης ποτέ δεν έπρεπε να έχει παράπονο για τον Κώστα. Τον προώθησε κατά κάποιον τρόπο. Και να σου πω κάτι. Ένα ευρωμπάσκετ δεν κερδίζεται μόνο από έναν παίκτη ή από τους παίκτες μόνο. Από όλη την ομάδα. Από τον προπονητή, από τους... Ναι, είναι μια ομαδική δουλειά. Ναι. Φυσικά και είναι μια ομαδική δουλειά. Ο Γκάλης το πήρε πάνω του και θεώρησε ότι αυτός είναι και κανένας άλλος. Το μην πάνιωσε ποτέ αυτό. Ποιο, για ποιο πράγμα. Για το ότι έγινε εκείνο το βράδυ στο κλειστό του Μέτσι, εκείνο το απόγευμα. Ποτέ. Ποτέ δεν το μετάνιωσε. Γιατί θεωρούσε τον εαυτό του ότι θα πρέπει να δώσει αυτό που πρέπει στην ομάδα, χωρίς να χαρίζεται σε κανέναν, γιατί είναι ο Γκάλης ή οποιοδήποτε Γκάλης. Ήθελε να δώσει αυτό ακριβώς που πρέπει, να κερδίσει η ομάδα του. Αυτό θέλει ένας προπονητής. Και όχι να κάνει τα χατήρια κάποιου παίκτη. Μάλιστα. Δύσκολο ήταν για τον Κώστα το να βγάλει ένα Γκάλη και να τον βάλει στον πάγκο. Πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά ήθελε να κερδίσει η ομάδα του. Αυτό. Ναι. Δύσκολη. Δύσκολη απόφαση, εννοείται. Σαφώς και ήταν δύσκολη απόφαση. Ο Γκάλης είναι ένας θρύλος για τον ελληνικό αθλητισμό. Ναι, 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 και πάρα πολύ καλός αθλητής. Και όντως είναι θρύλος και θα παραμείνει θρύλος. Εκείνος τα χάλασε στο τέλος. Ποιο ήταν το ελάττωμά του? Το ελάττωμά του ήταν το κάπνισμα, φυσικά, γιατί με ναι, τρέλαινε έτσι. Αυτό. Εσείς καπνίζατε? Εγώ το κόψα για να το κόψει ο Κώστας. Και ότι δεν με άκουγε στο θέμα της υγείας του. Δεν με άκουγε καθόλου. Αυτό ήταν το πρόβλημά μου, αυτός ήταν ο τσακωμό μας, γιατί τσακωνόμαστε. Αυτό ήταν. Τι είναι ότι δεν σας άκουγε? Συγγνώμη που αν είναι προσωπική ερώτηση. Γιατί είχε ζάχαρο. Ο Κώστας είχε ζάχαρο και δεν πρόσεχε καθόλου. Δηλαδή μαγείρευε η κοπέλα που είχαμε στο σπίτι, πετούσαμε το φαγητό και ψώνιζε, αγόραζε από το Μανώλη τα μακαρόνια. Εγώ δεν ήμουν στο σπίτι, δεν το έβλεπα. Πήγαινε έξω, αγόραζε παγωτό. Δεν το έλεγχε το ζάχαρο. Τα φάρμακά του έπρεπε να τα δίνω εγώ. Αλλιώς δεν τα έπαιρνε. Αυτό ακριβώς είναι. Που δεν σας άκουγε στο θέμα της υγείας. Πολύ δύσκολο. Είχα γίνει γραφική στους κύκλους, στους μπασκετικούς, γιατί ήμουν εγώ η οποία προσπαθούσα να δω τι θα φάει, να τον ναι. περιορίσω και όλα αυτά. Τι ερωτηθήκατε πάνω του? Α, τα πάντα. Φαντάζομαι ότι κάθε βράδυ πριν κοιμηθείτε θα το σκεφτείτε ή καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, αλλά αν σας έλεγε κάποιος να κλείσετε τα μάτια και να του πείτε κάτι, θα του λέγατε? Να είναι καλά εκεί που είναι και ότι θα συναντηθούμε. Είναι σίγουρο αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Κι εγώ.